Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους ποδοσφαιριστές μας. Έδειξαν ότι θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, τα έδωσαν όλα μέσα στο γήπεδο. Αλλά όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και σήμερα έγινε μια κλοπή. Έγινε μια κλοπή η οποία τη διατέλεσαν πάλι οι διαιτητές. Μπορούμε να παίξουμε 11 εναντίον 11, δεν μπορούμε όμως να παίξουμε 11 εναντίον 14. Δυστυχώς είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα φαινόμενα. Λυπάμαι πολύ γιατί γίνεται δεύτερη Κυριακή. Την πρώτη την Κυριακή είπαμε ότι θα επιφυλαχτούμε να μην βγάλουμε ανακοίνωση σαν ομάδα, να κρατήσουμε τα προσχήματα, αλλά τελικά νομίζω ότι κάποιος πρέπει να παρέμβει σε όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι που γίνεται και να βάλει μια τάξη. Είναι κρίμα ο ιδρώτας και ο κόπος ποδοσφαιριστών και παραγόντων να καταπατάται από τέτοια άτομα. Αναφέρεσαι στη φάση με τον τερματοφύλακα που χτύπησε την μπάλα εκτός περιοχής ή υπάρχουν και άλλες φάσεις που οποίες διαμαρτύρεστε? Αναφέρομαι σε αυτή τη φάση και αναφέρομαι επίσης στη φάση που ο διαιτητής διορθώνει ένα λάθος με λάθος. Δεν ξέρω αν ήταν κόρνερ ή δεν ήταν κόρνερ. Μετά τις διαμαρτυρίες των αντιπάλων, ο διαιτητής πριν καν εκτελεστεί το κόρνερ είδε ένα επιθετικό φάουλ που δεν το είδε κανένας. Βέβαια αυτό το συζήτησα και με αντίπαλο και το παραδέχτηκε και ο ίδιος προς τιμήν του. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τώρα για τη συνέχεια, για μέχρι την ολοκλήρωση των play-offs, όλοι μπορεί να ανακάμψει, μπορεί να κάνει την έκπληξη ή πλέον βαθμολογικά δεν μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή? Κοιτάξτε, ο Ολύμπος και να μπορούσε να ανακάμψει, να κάνει την έκπληξη με αυτά που γίνονται κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, δεν έχει καμία τύχη. Οπότε ας μην συζητάμε για τέτοια πράγματα. Κάποιοι έχουν λοκάρει ποιοι πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και ποιοι όχι. Καλά κάνουν, ας το ευχαριστηθούν αυτοί που το έχουν φτιάξει όλο αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας.